καλύτερα οχυρωμένοι και με οικονομικούς δείκτες και δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας καλύτερους από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν. Η Τράπεζα Ηπείρου αισθάνεται περισσότερο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της νέας κρίσης απόρρια της πανδημίας. Η ανησυχία στον τραπεζικό κλάδο είναι δεδομένη, αφού κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει τη δεδομένη χρονική στιγμή το μέγεθος της ύφεσης που θα προκαλέσει νέο σοκ στην ελληνική οικονομία το 2020. Από την άλλη όμως, η αναπτυξιακή διαδρομή των τελευταίων ετών, οι επιτυχημένες ανακεφαλαιοποιήσεις και η ενίσχυση της ρευστότητας και των καταθέσεων της Τράπεζας Ηπείρου αποτελούν τα εχέγγυα για τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας. Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Ηπείρου με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων στο ξενοδοχείο Dilac, στην οποία αναλύθηκαν τα οικονομικά στοιχεία και εγκρίθηκε ο απολογισμός του οικονομικού έτους του 2019. Ένα έτος στη διάρκεια του οποίου η Τράπεζα αύξησε κατακόρυφα την κερδοφορία και το ενεργητικό της, αύξησε τις χορηγήσεις ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και για πρώτη φορά από το 2016 μείωσε κατά 15 εκατομμύρια ευρώ τα κόκκινα δάνεια. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Ηπείρου, Κώστας Ζωνίδης, στην τοποθέτησή του τόνισε πως η Τράπεζα είναι οχυρωμένη και με καλύτερα οικονομικά μεγέθη από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της νέας οικονομικής κρίσης με επιτυχία. Θα υπάρξει σημαντική αρνητική επίπτωση στην οικονομία τα δύο πρώτα εξάμηνα, τα δύο πρώτα τρίμηνα, η οποία θα αντισταθμιστεί γενικώς με τα δύο τελευταία τρίμηνα του έτους. Σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση για τον κόσμο, τη χώρα και τον τόπο μας, όλοι μας στη Συνδεστική Τράπεζα Ηπείρου χρειάζεται να επιδείξουμε ψυχραιμία, πειθαρχία και ρεαλισμό. Να αναλύσουμε και να συζητήσουμε διεξοδικά τις ενδεχόμενες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και να επαναπροσδιορίσουμε τη στρατηγική μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται για την τράπεζα και τον τόπο μας. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσω πως αυτή η νέα κρίση μας βρίσκει οχυρωμένος και με ακόμα καλύτερα οικονομικά μεγέθη σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Θα ήθελα να τονίσω πως το 2019 το ενεργητικό της Τράπεζας σημείωσε αύξηση κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2018, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των ρευστών διαθεσίμων και καταθέσεων. Τις λεπτομέρειες των οικονομικών μεγεθών για το 2019 παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Ιωάννης Βουγιούκας, ενώ ο εντεταλμένος Σύμβουλος Βασίλης Τσουκανέλης έκανε μια σύντομη ιστορική διαδρομή της πορείας της Τράπεζας την τελευταία δεκαετία. Αύξηση κερδοφορίας και επιπροφόρων 300%. Αύξηση του ενεργητικού 24 εκατομμύρια, 10%. Εφαρμόζοντας συντηρητική πολιτική, οι χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 7 εκατομμύρια με μια αύξηση 3,90%, όταν ενισχύοντας όλους τους παραγωγικούς τομείς της τοπικής οικονομίας, όταν το συνολικό τραπεζικό σύστημα παρουσίασε σε ρύθμιση 0,4%. Μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια για πρώτη φορά από το 2016 σημαντικά κατά 15 εκατομμύρια, μειώνοντας το ποσοστό από το 73% στο 65%. Η Τράπεζα Ηπείρου σε αυτά τα χρόνια και παρά την κρίση μεγάλωσε. Είναι σήμερα μια τράπεζα που δραστηριοποιείται πραγματικά στο σύνολο της γεωγραφικής περιφέρειας της Ηπείρου, έχει πάνω από 18.000 μέλη και 85 υπαλλήλους. Έχει ενεργητικό που ξεπερνά, όπως σας είπε και ο κ. Βουλιούκας, στα 277 εκατομμύρια, ενώ έχει αυξήσει όλα τις τα μεγέθη ξεπερνώντας το φράγμα των 250 εκατομμυρίων και σε καταθέσεις και σε χορηγήσεις. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των εταίρων και πελατών μας και μας κατατάσσει σήμερα στη δεύτερη θέση από πλευράς μεγέθους στο σύνολο των συνεταιριστικών τραπεζών και στην πρώτη στην υπηρετική Ελλάδα. Θεωρώ όμως ότι μας κατατάσσει αναμφίβολα στην πρώτη θέση από πλευράς ασφάλειας αλλά και προοπτικής. Και αυτό γιατί διαθέτουμε άρτια εταιρική διακυβέρνηση, υψηλή ρευστότητα που ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια που, όπως σας ανέφερε και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ξεπερνά το 15,2 και μας κατατάσσει σε μια από τις καλύτερα ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες στη χώρα. Εκ μέρους του στρατηγικού επενδυτή του ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ, ο κ. Παπαδόγιαννης αναφέρθηκε στην κοινή πορεία των τελευταίων 5 ετών, εκφράζοντας την ικανοποίηση του Ταμείου για την συνεργασία και την επιλογή που έγινε στην Τράπεζα Ηπείρου. Από το 2015 και έπειτα, και σε αυτό το χρονικό διάστημα των 5 ετών, και εμείς που εκπροσωπούμε το στρατηγικό επενδυτή, αποκτήσαμε μεγαλύτερη εμπειρία και συμβάλαμε, θεωρούμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
στην ενδυνάμωση των βάσεων της τράπεζας, ώστε να είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την αδιάκοπη προσπάθεια μετεξέλιξης της τράπεζας σε ένα σύγχρονο πρωτοποριακό συνεταιριστικό πιστωτικό ίδρυμα, που θα στηρίζει ενεργά την υπηρετική και την ευρύτερη ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Χαιρετισμό. Στην αρχή της εκδήλωσης απεύθυναν ο πρόεδρος της συνέλευσης και πρόεδρος του πτηνοτροφικού συνεταιρισμού Ανδρέας Δημητρίου, ο πρόεδρος της συνεταιριστικής τράπεζας Θεσσαλίας Αναστάσιος Λάπας και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρης Δημητρίου. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είμαστε όλοι χρήσιμοι στον τόπο. Είμαστε χρήσιμοι και ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους πολύ περισσότερο. Οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν τη δύναμη, έχουν την κοινωνία μαζί τους, έχουν τους πολίτες που τις στηρίζουν με το καταθετικό τους και τις καταθέσεις τους. Σε εμάς οι καταθέσεις, και πιστεύω και γνωρίζω και σε εσάς αυξάνονται διαρκώς, είναι το εργαλείο μέσα από το οποίο μπορούμε να μετατρέπουμε αυτή την εμπιστοσύνη σε χρησιμότητα για την επιχειρηματικότητα, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Το πνεύμα λοιπόν που συνεταιρίζεστε είναι διάχυτο σε αυτή την τράπεζα. Μια τράπεζα που αυτή τη δεκαετία, επειδή παρακολουθούσα από κοντά τις γενικές συνελεύσεις, πέρασε και αυτή μέσα από αυτόν τον κυκαιώνα της κρίσης. Και σήμερα και εγώ είμαι εδώ για να ακούσω τα φετινά αποτελέσματα.